Σάο Πάολο, 19 Μαρτίου του 1959, από Έλληνα πατέρα και Βραζιλιάνα μητέρα, έρχεται στη ζωή ο Παύλος Παπαϊωάννου. Όπως κάθε Λατινοαμερικάνος, έτσι και αυτός μεγαλώνει με μια μπάλα στα πόδια. Το 1979 εντάχθηκε στην ομάδα της δεύτερης πατρίδας του, τη Ρόδο, που τότε έπαιζε στην Α' Εθνική, σημερινή Super League. Εκεί έπαιξε 4 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, προκαλώντας τον ενδιαφέρον Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Όμως το καλοκαίρι του 1983, με εισήγηση του Χέλμουτ Σενέκοβιτς, θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Ξεκίνησε σαν δεξιό μπακ, τις μεγάλες του όμως επιτυχίες στην Ένωση τις γνώρισε ως αμυντικός μέσος. Δυναμικός παίκτης, με πάθος... Παύλο, απομένουν 10 λεπτά, η ΑΕΚ μπορεί να ισοφαρίσει. Κοίτα, να σου πω, με τέτοια τύχη που αυτή την ομάδα έχει, δεν νομίζει, γιατί αν και δεν πέσουν μπάλα, έχουν μεγάλη τύχη. Και πολλή ενέργεια στον τρόπο παιχνιδιού του. Τη φανέλα με το δικέφανο τη φόρεσε πάνω από 300 αγώνες. Συγκεκριμένα, στα 10 χρόνια που έπαιξε στην ΑΕΚ, είχε 252 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας και 4 γκολ. Η κεφαλιά από τον Πουλίδη. Το λάθος του Κουσολάκη παρεμβάλλει τον Παπαγιάννου και είναι το 2-0 για την ΑΕΚ στο 34. Με τον Σάντμπερκ. Σάντμπερκ αποκρούει ο Κρούσκο, πολύ κοντά ο Παπαγιάννου και γκολ. Επικίνδυνα στον Παπαϊωάννου, σε θέση βολής ο Παπαϊωάννου, να δούμε. Κάνει το πλασέ ο Παπαϊωάννου και κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 62ο λεπτό. Κερδίζει ο Σαβεύσκι. Περνάει την μπάλα για τον Παπαϊωάννου που φεύγει καλυπτόμενος από τον Μπακαλόπουλο απέναντι στον Λεκίδη. Ο Παπαϊωάννου κάνει το σούτ για το 3-0. Για το κύπελο έπαιξε 36 παιχνίδια, πετυχαίνοντας ένα γκολ. Τέλος στην Ευρώπη μέτρησε 21 παρουσίες, σκοράροντας 2 φορές. Μάλιστα το πρώτο του γκολ σε ευρωπαϊκό αγώνα το πέτυχε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν η ΑΕΚ νίκησε την ισπανική ομάδα 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA το 1985. Τι πάνω στην πορεία της μπάλας. Επιμένει όμως η ΑΕΚ. Να το σούτ από τον Παπαϊωάννου. Το ωραίο το πείγμα του Έστερχάζη. Μπάλα στα δίχτυα. Με αυτό το γκολ στο 10ο λεπτό που σημειώνει ο Μάρτον Έστερχάζη που βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει. Η ΑΕΚ κάνει μια εντυπωσιακή αρχή στη φετινή διοργάνωση του κυπέλου UEFA, ανοίγοντας το σκορ σε βάρος τη Ρεάλ με το γκολ αυτό που, όπως είπαμε, σημείωσε ο Έστερχάζη στο σούτ του Παπαϊωάννου που παρενευλήθη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει έτσι στο 10ο, επαναλαμβάνουμε, λεπτό μια νέα τροπή, ένα νέο ενδιαφέρον στον αγώνα. Με το γκολ στη φάση που ξαναβλέπουμε έχει πηδήσει ο Έστερχάζη. Θα πρέπει να έχει βρει μπάλα στο πόδι του, αλλιώς το γκολ θα πρέπει να πάει στη μερίδα του Παπαϊωάννου που έκανε το σουτ. Ο τηλεσκηνοθέτης μας, ο Κώστας Περπερίδης, μας δίνει Παπαϊωάννου σκόρερ. Εδώ ο Παπαϊωάννου, που δεν αποκλείεται τελικά να είναι αυτός ο σκόρερ του γκολ της ΑΕΚ. Με τον δικέφαλο κέρδισε 3 πρωταθλήματα, το 1989, το 1992 και το 1993. Πανηγύρισε επίσης το Super Cup του 1989, αλλά και το League Cup του 1990. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι περάσαμε το πρώτο χρόνο, βήγαμε πρωταθλητές και πρέπει να διατηρήσουμε και αυτό τη δεύτερη χρονιά και νομίζω ότι το καταφέραμε με το καλύτερο τρόπο. Το καλοκαίρι του 1993, ενώ γιόρτασε το πρωτάθλημα, στο οποίο υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές στην κατάκτησή του, κρίθηκε άδικα και ανεξήγητα ότι δεν πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Αποτέλεσμα ήταν να μετακομίσει στην ομάδα της Καλαμάτας, του Ζάπλου του Αλέκου Παπαδόπουλου που τότε αγωνιζόταν στη Β' Εθνική. Επακόλουθε να χάσει και τη θέση του στην εθνική ομάδα, που ενώ συμμετείχε στην προσπάθεια των προκριματικών για το Μουντιάλ της Αμερικής το 1994, να μην βρίσκεται μέσα στις αλόκοτες τότε τελικές επιλογές του Αλκέτα Παναγούλια. Την καριέρα του την έκλεισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ρόδο, και τον Άρη Αρχαγγέλου, στον οποίο υπήρξε παίκτης προπονητής. Σήμερα είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου. Προπονητής στους μικρούς Under 12-13 του Ατρόμητου Γεροσκήπου, ομάδα η οποία είναι προπομπός των Ακαδημιών της Arsenal. Στα δικά του χνάρια βαδίζει και η κόρη του, η Ρωμίνα, η οποία συγκαταλέγεται στις 4 κορυφαίες σπρίντερ όλων των εποχών της Κύπρου και μεγάλη ελπίδα για τον αθλητισμό του νησιού της Αφροδίτης. Παύλο, θα μας πεις τις τελευταίες σκέψεις στο στρατόπεδο της ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι. Ήρεμα. Θα αντιμετωπίσουμε όπως θα αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια. Θέλω να παιχτεί ένα καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο πλευρές και να ικανοποιηθούν οι κύριοι.